İyi akşamlar değerli izleyenler. Bizemiz programına bu akşam da hoş geldiniz. Sizleri selamlıyorum bütün ekip arkadaşlarım adına. Evet, bugün stüdyomuzda değerli bir konuğumuz olacak. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elçil hocamız. Kendisiyle Kıbrıs sorununu müzakereleri değerlendireceğiz gazeteci arkadaşlarımızla beraber. Ondan önce Friends of Cyprus grubunu tanıyoruz. İngiltere'de 1960'lı yıllardan beridir aktif olan bir grup bu. Friends of Cyprus. Ve bugünkü koordinatörü Bayan Mary Southcott'la konuştuk bizimiz ekibi olarak. Grubu, faaliyetlerini, aktivitelerini tanıyoruz. Arkasından stüdyodayız Şener Hoca ile beraber. Οι Φίλοι της Κύπρου είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία στάθηκε στο πλευρό μας για το κυπριακό πρόβλημα από τη δεκαετία του 1960. Πρόσφατα μας δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουμε αυτή την ομάδα ατόμων, όταν στο ετήσιο δικοινοτικό Σαββατοκυριακό Φιλίας, το οποίο οργανώθηκε από τον Κοινωνικοπολιτιστικό Σύνδεσμο Ενόρασης στις Πλάτρες στις 19 και 20 Νοεμβρίου, γνωρίσαμε την κυρία Mary Southcott, συντονίστρια των Φίλων της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η κυρία Mary Southcott είναι η ίδια ακτιβίστρια στο Ηνωμένο Βασίλειο για πολλά άλλα θέματα, πολιτικά και περιβαλλοντικά, συμπεριλαμβανομένης και της κίνησης για τροποποίηση του εκλογικού νόμου στη Βρετανία. Παρακολουθεί τις εξελίξεις για το κυπριακό πρόβλημα εδώ και πολλά χρόνια και έχει σχηματίσει μια επικοδομητική άποψη για την κατάσταση. Έφερε μαζί της και διένεμε ένα 56 σελίδων έντυπο με πολλά ενδιαφέροντα άρθρα. Μαζί είχαμε μια ευχάριστη και ενδιαφέρουσα συνομιλία για το θέμα και βρήκαμε ότι τα σχόλια και οι εισηγήσεις της είναι βοηθητικά και ενθαρρυντικά. Mary, μπορείς να μας αναφέρεις ένα σύντομο ιστορικό για τις δραστηριότητες των Φίλων της Κύπρου όλα αυτά τα χρόνια? Ξεκίνησε το 1974 μετά το πραξικόπημα και πρόκειτο για μια ομάδα κυρίως Άγγλων πολιτικών οι οποίοι ενδιαφέρονταν για τη Χούντα και τι έκανε η Χούντα στην Ελλάδα. Και το ενδιαφέρον μεταφέρθηκε αμέσως στην Κύπρο όταν έγινε το πραξικόπημα. Και μετά ήρθε η τουρκική στρατιωτική επέμβαση και έτσι μεταστράφηκαν στο πώς να στηρίξουν την Κύπρο. Και ο πρώτος πρόεδρος των Φίλων της Κύπρου ήταν ο Hugh Foot, ο Lord Carraton, και ο οποίος ήταν ο τελευταίος κυβερνήτης της Κύπρου. Πρώτα απ' όλα έπρεπε να διαχειριστούν τα επίγοντα, όπως την άφιξη των Κυπρίων στο Λονδίνο, χρειάζονταν διαμονή και στήριξη τέτοια πράγματα. Αλλά δεν είχαν ανάμειξη σε αυτό το στάδιο. Το δεύτερο στάδιο ήταν να φέρουμε τους Κύπριους μαζί, επειδή δεν μπορούσαν να συναντηθούν στο νησί. Έτσι προσκάλεσαν ομάδες επαγγελματιών, κάποιους δημοσιογράφους, αλλά ξεκίνησαν με δασκάλους, αρχιτέκτονες και μηχανικούς και άτομα που έπαιζαν ένα ρόλο, αλλά δεν μπορούσαν να συναντηθούν μαζί στην Κύπρο. Και συναντήθηκαν στο Λονδίνο με το Υπουργείο Εξωτερικών και με πολιτικούς. Και αυτό οργανωνόταν μέχρι που έγινα και εγώ μέλος. Και όταν συναντήθηκαν στο Λονδίνο, ο κύριος Λέλος Δημητριάδης, ο Μουσταφά Κιντζή και κάποιοι άλλοι γνωστοί πολιτικοί της Κύπρου αποφάσισαν ότι δεν ήθελαν να συναντώνται στο Λονδίνο, αλλά στην Κύπρο. Και έτσι έπρεπε να οργανώσω μια συνάντηση στο Leader Palace και το έκανα τον Ιανουάριο του 1989. Έτσι, οι Φίλοι της Κύπρου στήριζαν πάντα την επανάνωση της Κύπρου, να ακούνε ιδέες και τη γνώμη του κόσμου και προσπαθούσαμε να ενημερώσουμε ο ένας τον άλλο, ώστε να μην είμαστε εντελώς αδαείς στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα θέματα της Κύπρου. Ποιος είναι ο ρόλος σας στους Φίλους της Κύπρου και ποιος ο σκοπός της τωρινής σας επίσκεψης? Κάθε χρόνο κάνουμε μια αναφορά και την έχουμε και φέτος. Αποφασίσαμε να το κάνουμε νωρίτερα λόγω των συνομιλιών και να είναι διαθέσιμο πριν από το 2017 και να αναφερθούμε σε κάποια θέματα τα οποία γνωρίζουμε ότι επρόκειτο να συζητηθούν σε συνομιλίες και να το κυκλοφορήσουμε ώστε ο κόσμος να συζητήσει κάποιες από τις ιδέες που αναφέρονται εδώ. Καθώς επίσης και για τους Βρετανούς για να δουν τι γινόταν στο έδαφος της Κύπρου. Ήρθα για να ερευνήσω, να ακούσω, να μάθω, να παρευρεθώ σε συνέδρια, να γράψω την αναφορά και να την διανέμω στον κόσμο και να είναι διαθέσιμη.
Ο κόσμος μπορεί να επικοινωνήσει στο friendofcyprus@gmail.com και να πάρει ένα αντίγραφο. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουν οι Κύπροι για να βοηθήσουν τους ηγέτες τους να υλοποιήσουν την αποστολή τους? Πήγα σε συγκέντρωση, η οποία προφανώς είχε πολύ καλή συμμετοχή. Συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι στην Τάφρο τη Δευτέρα το βράδυ. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή εκδήλωση σε άτομα που είναι εκτός και πιστεύουν ότι οι Έλληνες και οι Τούρκοι πάντα τσακώνονται και δεν χρειάζεται να επανενωθεί η Κύπρος. Το να βλέπουν ότι ο κόσμος θέλει να εξευρεθεί μια λύση, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη διεθνή κοινότητα, για τους ξένους, για τις εφημερίδες και την κάλυψη την οποία λαμβάνει η Κύπρος, διότι δεν είναι μόνο θέμα ηγετών. Ήταν καλό το ότι υπήρχε ποικιλομορφία στην ομάδα, ήταν άτομα από το Δυσί και του κόμματος των Πρασίνων και από την τουρκοκυπριακή κοινότητα, οι περισσότεροι από το κέντρο και τα αριστερά κόμματα. Άλλοι ήταν νέοι, ηλικιωμένοι, όλοι. Τι άλλο πιστεύετε ότι μπορούν να κάνουν οι Κύπροι για να προάγουν αυτή την προσπάθεια? Εκτός από το να δείξουν ότι θέλουν λύση του Κυπριακού, το πιο σημαντικό είναι να μιλούν για αυτή την ιδέα. Πιστεύω ότι κάποιες από αυτές τις ιδέες συζητιούνται κατά τρόπο ο οποίος δεν βοηθά τον κόσμο να τις καταλάβει. Γίνεται λόγος για περιτροπής προεδρία. Τι θα κάνει ο πρόεδρος στο μέλλον μιας ομοσπονδιακής Κύπρου? Αν είναι επίτιμος πρόεδρος, δεν έχει σημασία αν είναι Τουρκοκύπριος ή Ελληνοκύπριος. Ένας πρόεδρος με εκτελεστική εξουσία έχει σημασία. Άρα, για ποιο πράγμα μιλάμε? Τι συζητάμε για τη Μόρφη? Πόσοι Ελληνοκύπροι θα επιστρέψουν στη Μόρφου στα σπίτια τους? Πόσοι Τουρκοκύπροι οι οποίοι μένουν εκεί ή στην Πάφο μπορούν να μείνουν? Δεν γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες για το τι πρέπει να γίνει και ο κόσμος πρέπει να έχει λόγο σε αυτό και να ακουστεί. Και πρέπει να υπάρχει και μεγαλύτερη λογοδοσία και πίστη στην κοινωνία των πολιτών. Και οι τεχνικές επιτροπές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένα μέσο στους ηγέτες. Και δεν το βλέπω αυτό να συμβαίνει. Έτσι, δεν γνωρίζω τι συμβαίνει σε αυτές τις επιτροπές, εκτός από όσες ασχολούνται με τα πολιτιστικά και ιστορικά θέματα. Συμβαίνουν όλα αυτά, αλλά νιώθω ότι η πλειοψηφία του κόσμου μένουν έξω από την εξίσωση. Και άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν πράγματα, όπως το γεγονός ότι ο Τραμπ εκλέγηκε στην Αμερική ή τον Brexit στην Αγγλία, τείνουν να ψηφίζουν αρνητικά στα δημοψηφίσματα. Έτσι, αν προχωρήσουμε σε ένα δημοψήφισμα στην Κύπρο και υπάρξει ένα σταδιακός διακανονισμός, ο κόσμος θα νιώθει ότι δεν συμμετέχει σε αυτό και δεν θα υπάρχει αρκετός χρόνος για να ενημερωθούν όταν ανακοινωθεί το δημοψήφισμα. Και εγώ συμμετείχα σε δημοψηφίσματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς κάποιοι, είτε ακολουθούν τους ηγέτες τους είτε όχι, νιώθουν ξένοι μπροστά σε αυτή την κατάσταση. Είναι πολύ λογικά αυτά που λέτε. Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να γίνει αυτή η διαδικασία και να ενημερωθεί ο κόσμος για το τι συμβαίνει και να δοθούν περισσότερες πληροφορίες στην κρίσιμη μάζα? Τι βήματα θα είχατε να εισηγηθείτε, αν υπάρχουν κάποια? Έχουμε κάποιες ιδέες στις αναφορές των φίλων της Κύπρου. Μιλούμε για τις ομοσπονδιακές περιοχές. Δεν ξέρω αν υπάρχει ενεργός διάλογος γι' αυτό. Χρειάζεται να γνωρίζουμε πώς θα λειτουργούν τα πράγματα. Τι θα γίνει με τη γλώσσα, την μετάφραση? Ο κόσμος πρέπει να μπορεί να επικοινωνεί και όχι μόνο στα αγγλικά. Και εξόδεψα πολύ χρόνο για την αναφορά των φίλων της Κύπρου, μεταφράζοντας τα αγγλικά των Ελληνοκυπρίων σε αγγλικά και τα αγγλικά των Τουρκοκυπρίων σε αγγλικά. Επειδή δεν μιλούμε όλοι τα ίδια αγγλικά και υπάρχει επικάλυψη ανάμεσα στις διαλέκτους των ελληνικών και των τουρκικών, οι οποίες χρησιμοποιούνται στο νησί. Υπάρχουν κοινές λέξεις. Τις γνωρίζουμε, τις διδάσκουμε. Τι γλώσσες διδάσκονται στα σχολεία? Αυτά τα πράγματα πρέπει να ληφθούν υπόψη και ο κόσμος πρέπει να εκφράσει τη γνώμη του. Επίσης, υπάρχει τεράστιο θέμα για την ιστορία. Η ιστορία δημιουργεί μυθολογίες. Η περιγραφή από τις δύο πλευρές της πράσινης γραμμής είναι διαφορετική εξαιτίας της διχοτόμησης και είναι πολύ σημαντικό, επειδή θα πρέπει να υπάρξει ένα είδος ιστορίας με πολυεπίπεδη προοπτική που θα πρέπει να διδαχθεί, ώστε να μπορείς να αντιληφθείς ότι το άλλο άτομο έχει διαφορετική άποψη και δεν είναι απαραίτητα λανθασμένη. Απλά ήταν εκεί σε διαφορετικές συγκυρίες και τα μέσα το κάλυψαν με διαφορετικό τρόπο. Είναι τεράστιο το θέμα με την εκπαίδευση και την ιστορία της γλώσσας, την πολιτιστική κληρονομιά, το αίσθημα της ιδιοκτησίας για πράγματα τα οποία έχει η άλλη πλευρά. Και επίσης να αναγνωριστεί ότι υπάρχουν και άλλες κοινότητες στην Κύπρο εκτός από τους Τουρκοκύπριους και τους Ελληνοκύπριους
Υπάρχουν οι Μαρονίτες, οι Λατίνοι, οι Αρμένοι, οι Βρετανοί, άνθρωποι που ζουν εδώ και έχουν τις ρίζες τους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν ότι συνεισφέρουν κάποτε. Αυτό είναι καλό ή κακό, αλλά έχουν άποψη και γι' αυτό. Νιώθουν ότι θα πρέπει να κληθούν σε ένα διάλογο. Και δεν ακούω αυτό το διάλογο να συνεχίζεται, και ίσως αυτό οφείλεται στα ελληνικά και στα τουρκικά και όχι στα αγγλικά. There are people who feel that they have a contribution, sometimes for good or bad, but they have a view and therefore feel that they need to be invited to have the conversation. And I don't hear the conversation going on, but perhaps that's because it's happening in Greek and Turkish and not in English. We spend the friendship weekend. Περάσατε ένα δικοινοτικό Σαββατοκυριακό φιλίας στις Πλάτρες με την ομάδα Ενόραση, η οποία φιλοξένησε γύρω στα 160 άτομα. Τι νιώσατε αφού μιλήσατε με όλους αυτούς τους ανθρώπους? Πρώτα απ' όλα, δεν μίλησα σε όλους επειδή δεν μιλούσαν όλοι αγγλικά. Αλλά πιστεύω ότι ήταν καλό, επειδή δείχνει ότι πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο από την επιμόρφωση της ελίτ στην κοινωνία. Άνθρωποι ήταν εκεί με τις οικογένειές τους και αυτό ήταν καλό. Γνώρισα πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους και υποθέτω ότι τώρα δεν θα ήμουν σε αυτό το πρόγραμμα αν δεν σας γνώριζα εσάς εκεί. Μίλησα σε πολύ κόσμο για τις σκέψεις τους, για τις συνομιλίες. Προσπαθούσα να καθίσω με άτομα τα οποία μιλούσαν μεταξύ τους στα αγγλικά για να μην διακόψω το διάλογο, ο οποίος διεξαγόταν στα ελληνικά ή στα τουρκικά. Οι μονοπολιτισμικές ομάδες δεν είναι και πολύ ενδιαφέρουσες για μένα. Θέλω να δω πώς είναι η αλληλεπίδραση ανάμεσα σε ελληνόφωνους και τουρκόφωνους Κύπριους. Ήταν μια ευκαιρία για μένα. Επίσης είδα την ταινία «Πολίτικη κουζίνα», την οποία δεν είχα δει προηγουμένως και δεν καταλάβαινα, αλλά είχε υποτίτλους. Το οποίο και αυτό δείχνει το πρόβλημα της επικοινωνίας και ελπίζω να είναι μια τρίγλωσση Κύπρος με αγγλικά, ελληνικά και τουρκικά. Νομίζω ότι οι Κύπροι και προφανώς αυτός που έκανε την ταινία ήταν Έλληνας και οι Τούρκοι που το είδαν είναι πολύ ρομαντικοί. Και αυτό καταλήγει στο γιατί βρίσκομαι εδώ και τις συνομιλίες. Βλέπω μια μεγάλη απογοήτευση από την ανακοίνωση της Δευτέρας της 21ης Νοεμβρίου. Αλλά η ελπίδα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει. Δεν είναι κάτι το οποίο πεθαίνει μετά το τέλος μιας ανακοίνωσης. Αν οι Κύπροι θέλουν ένα διακανονισμό, τότε θα πρέπει να εργαστούν γι' αυτό. Υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον στην αναφορά των φίλων της Κύπρου και είναι για τον Κλίντον, ο οποίος ηγήθηκε της εκστρατείας για το ναι στο δημοψήφισμα στη Βόρειο Ιρλανδία. Και υπάρχει αυτό που αποκαλεί 10 εντολές στα δημοψηφίσματα για να θυμόμαστε ότι δεν είναι εκλογές και πως ο κόσμος λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο. Περισσότερο σε συναισθηματικό επίπεδο και όχι σε πνευματικό επίπεδο. Άρα πρόκειται για υψηλού επίπεδου πολιτική και οικονομικά. Ο κόσμος θέλει να ξέρει τι θα συμβεί στη ζωή του. Αν θα αυξηθεί ο μισθός του, αν θα πάνε πίσω, αν θα επιστρέψουν ή όχι. Αν θα είναι ευπρόσδεκτοι, αν θα συμβιώσουν μαζί οι άνθρωποι. Αν είναι απαραίτητο να το κάνουν, αν δεν θέλουν. Όλες αυτές οι απαντήσεις θα πρέπει να απαντηθούν σε ατομική βάση, επειδή ο καθένας έχει και το δικό του άγχος. Η αλλαγή πάντα δημιουργεί άγχος. Ναι, αλλά είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζει κανείς τις απαντήσεις σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Αν ακούσεις προσεκτικά, θα ακούσεις πραγματικά και μπορείς να απευθύνεις αυτές τις ερωτήσεις. Αλλά αν βρίσκεσαι σε διαφορετικό επίπεδο, δεν θα μπορέσεις να ακούσεις. Πιστεύω ότι ο Νίκος Αναστασιάδης και ο Μουσταφά Κιντζή είναι σε επαφή με τον κόσμο, επειδή είναι τέτοιου είδους άνθρωποι. Έχετε άλλες εισηγήσεις που θα βοηθούσαν? Εκτός από τις τακτικές επιτροπές, να κάνουν κάτι παραπάνω στην πληροφόρηση των ανθρώπων για το τι κάνουν. Πιστεύω ότι οι διαπραγματευτές και τα Ηνωμένα Έθνη και οι ηγέτες έχουν αρκετά στο κεφάλι τους. Αλλά πιστεύω ότι και ο κόσμος μπορεί να ανακαλύψει τι πιστεύουν οι άλλοι, να το συζητήσουν. Δεν ακούω πολύ τους Κύπριους να το συζητάνε. Να μάθεις τι πιστεύει και η οικογένειά σου, τα παιδιά σου. Η νεολαία των Ελληνοκυπρίων έχει φήμη ότι δεν τους ενδιαφέρει η πολιτική, αλλά θα επηρεάσει τις ζωές τους και θα έπρεπε να μάθουν περισσότερα. Η νεολαία των Τουρκοκυπρίων φαίνεται να έχουν ανάμειξη, είτε αυτό οφείλεται στους δασκάλους τους, επειδή είναι πολύ πολιτικοποιημένοι, ή οφείλεται ίσως στο γεγονός ότι ενθαρρύνονται να συμμετέχουν.
αλλά οι νέοι πρέπει να συμπεριληφθούν επειδή αφορά το μέλλον τους. Προσπαθώ να σκεφτώ τι θα μπορούσαν να κάνουν οι Βρετανοί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι πολιτικοί μπορούν να διαδραματίσουν ένα ρόλο, να κάνουν ερωτήσεις, να μάθουν τι συμβαίνει. Να κάνουν αυτό που θα κάνει και η Βρετανία στην πολυμερή διάσκεψη, τι μπορεί να συμβεί μετά από μια συμφωνία για τα κυπριακά θέματα, αλλά από εξωτερική άποψη για την ασφάλεια και τις εγγυήσεις και ποια είναι η θέση της Βρετανίας και τι θα υποστηρίξουν οι πολιτικοί στη Βρετανία όταν αναμειχθούν. Επίσης, τι πιστεύει η Διασπορά. Οι Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι της Διασποράς θα πηγαίνουν πολύ καλά στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά τείνουν να μην συζητούν πολιτικά και έχουν διαφορετικές οργανώσεις, οι οποίες δεν επικαλύπτονται. Προσπαθήσαμε να ξεκινήσουμε με την ομάδα Κύπρη για την Κύπρο και όλοι κατηγορούνταν για προδότες και αυτό συνέβη και στην Κύπρο. Πιστεύω ότι οι Κύπροι, αν θέλουν να ενώσουν τη χώρα τους, θα πρέπει να είναι πρώτα οι ίδιοι ενωμένοι. Πρέπει να βρουν τρόπους να συναντούν άτομα από την άλλη κοινότητα. Αν κάποτε θα πρέπει να συναντηθεί ένας Τουρκοκύπριος και ένας Ελληνοκύπριος, δεν χρειάζεται να πάνε στο βόρειο τμήμα του νησιού, αν δεν θέλουν. Μπορούν να συναντηθούν σε άλλα μέρη, όπως το σπίτι της συνεργασίας στην νεκρή ζώνη και ο κόσμος συναντιέται εκεί. Έτσι δεν είναι απαραίτητο να διασχίσεις την πράσινη γραμμή για να συναντήσεις κόσμο. Και ο κόσμος δεν πρέπει να φοβάται ανθρώπους που είναι διαφορετικοί. Όλοι είναι διαφορετικοί. Οι Ελληνοκύπροι, οι οποίοι κατάγονται από την Πάφο, είναι διαφορετικοί από αυτούς που κατάγονται από τη Λευκοσία. Οι Τουρκοκύπροι είναι διαφορετικοί στην Αμόχωστο από αυτούς που κατάγονται από την Πάφο. Αυτή είναι η ζωή. Διαφορές και ποικιλομορφία είναι το μέλλον. Η πολυπολιτισμικότητα συνέβη και στην Κύπρο. Ο κόσμος είναι λίγο απογοητευμένος μετά από αναμονή τόσων χρόνων για να βρεθεί μια λύση. Γι' αυτό και δεν θέλουν να συζητούν πολιτικά πια. Και εγώ απογοητεύομαι που δεν μπορούμε να κουνήσουμε ένα μαγικό ραβδί και να βρεθεί μια λύση στην Κύπρο, αλλά δεν είναι έτσι στην πραγματική ζωή. Δεν συμβαίνουν έτσι τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, κάθε φορά που έρχομαι στην Κύπρο, κάτι διαφορετικό έχει συμβεί, κάτι καινούριο. Νιώθω και εγώ ότι πολλοί άνθρωποι είναι αποκομμένοι, όπως λες, αλλά πρέπει να ενεργοποιηθούν, επειδή δεν θα συμβεί αν δεν το κάνουν. Οι διαφορές, ο αριθμός των ανθρώπων που θέλει να συναντηθεί, ο αριθμός των ανθρώπων που διηγούνται τις ιστορίες τους, που θυμούνται το παρελθόν, που θυμούνται καλά πράγματα για το παρελθόν, όχι μόνο τα άσχημα, επειδή υπήρχαν πάρα πολλές και καλές σχέσεις και ηλικιωμένοι, οι οποίοι τα γνωρίζουν αυτά, είναι πολύ συχνά υποστηρικτικοί για έναν διακανονισμό, παρά το ότι πέρασαν άσχημα επειδή θυμούνται και τα καλά. This is life. Difference and diversity is the future. Multiculturalism has happened in Cyprus. What I was going to say is that. Λέτε ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη λύση και σε ένα διακανονισμό. Μπορείτε να μας το αναπτύξετε λίγο αυτό; Κατά την άποψή μου, ο διακανονισμός είναι ο γραπτός λόγος που ελπίζουμε να απογράψουν οι ηγέτες και θα δοθεί για δημοψήφισμα ή δημοψηφίσματα. Αλλά ο καθένας έχει τη δική του άποψη για μια λύση. Ένα ιδανικό κόσμο. Αλλά ο διακανονισμός προηγείται. Είναι όπως το να παντρευτείς. Δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή. Και η λύση είναι αυτό που οι Κύπροι θα κάνουν με το ό,τι έχουν όταν ψηφίσουν για ένα διακανονισμό. Number of people who work together, the number of people who tell their stories, who.